Σεβόμαστε απόλυτα τη δήλωσή της και την στάση της. Από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία θα κριθούν και πρέπει να κριθούν και αυτή είναι και η διάθεση του δικαστηρίου. Από εκεί και πέρα σεβόμαστε την δήλωσή της και μένουμε σε αυτό. Ο πελάτης μας εξ αρχής, δηλαδή από την προδικασία, αρνείται οποιαδήποτε σχέση και οποιαδήποτε κατηγορία του αποδίδεται. Και νομίζω ότι αυτό ήδη προέκυψε από την εξέταση της πρώτης μάρτυρα, της κυρίας οικονομικής επιθεωρήτριας. Αυτή είναι η αίσθηση η δική μας, ότι δεν υπήρχε γνώση οποιασδήποτε ατασταλία σε επίπεδο ελλείμματος ή υπεξαίρεσης. Αυτό που διαπιστώθηκε, τουλάχιστον η δικιά μου η αίσθηση, γιατί δεν μπορώ να κρίνω, η δικιά μου η αίσθηση σε επίπεδο ελέγχου αποδίδει το πρόβλημα η κυρία οικονομική επιθεωρήτρια, το επίπεδο ελέγχου το οποίο δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι από το επίπεδο ελέγχου, από τον μη ενδεδειγμένο έλεγχο μέχρι την οποιαδήποτε συμμετοχή σε κακουργηματική παύλα εγκληματική πράξη, αντιλαμβάνεστε ότι η απόσταση είναι χαοτική. Από την μέχρι τώρα ακροαματική διαδικασία, ουσία επιβεβαιώθηκε αυτό που από την αρχή ισχυρίστηκε ο Δήμαρχος κύριος Καστρινάκης, ότι ουδέν έχει βοηθήσει και σε κάθε περίπτωση δεν έχει εισπράξει ή υπεξαιρέσει ουδέν ποσό από το Δήμο του Αγίου Νικολάου. Θεωρώ ότι και η επιθεωρήτρια που έχει κάνει μια πολύ ενδελεχή έρευνα στην υπόθεση αυτή, στο τέλος αναγκάστηκε και παραδέχθηκε ότι δεν έχει κανένα δόλο στην όποια υπεξαίρεση έχει γίνει στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Παιδιά, έχει γίνει ένα λάθος εδώ πέρα. Άλλο έλλειμμα και άλλο ιδιοποιηθέν ποσών. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Το έλλειμμα είναι ένα λογιστικό μέγεθος, το οποίο βγαίνει με την αξιολόγηση μια σειρά στοιχείων λογιστικών. Το κάνει ένας λογιστής, ένας ειδικός, ένας ελεκτής στην προκειμένη περίπτωση. Και άλλο το ποσό που εγώ πράγματι ιδιοποιήθηκα. Έτσι, μην προσπαθείτε να δείτε διαφορά μεταξύ του ιδιοποιηθέντος ποσού και του ελλείμματος και να πείτε το υπόλοιπο ποιος το πήρε. Απλά δεν το έχει πάρει κανένας. Απλούστατα είναι λογιστικό έλλειμμα. Το οποίο οφείλεται στα δεδομένα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί. Το κατηγορητήριο, το παραπεμπτικό βούλευμα δεν μιλάει για ελλείμματα, μιλάει για ποσά που φέρεται ότι έχω υπεξαιρέσει εγώ. Δηλαδή μου λέει συγκεκριμένα ποσά. Τάδε του μηνός, τάδε του μηνός, τάδε του μηνός, έχεις πάρει αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι κατηγορία. Αυτό είναι συγκρότηση του εγκλήματος της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία. Και αθρηστικά βγαίνει ένα ποσό, περίπου 657 χιλιάρικα το ποσό αυτό που υφαίρεται ότι υπεξαίρεσα. Αυτό λοιπόν το ποσό εγώ, λέω ότι από αυτό το ποσό που μου λέτε ότι υπεξαίρεσα, εγώ 237 έχω πάρει. Αλλά όσον αφορά το αν είναι 657 ή όχι, εδώ είναι ότι τα 657 είναι πλασματικό νούμερο, είναι δημιούργημα λογιστικό νούμερο. Δεν είναι πραγματικό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο ποσό το οποίο εγώ πήγα και το πήρα πάνω από τα 237. Το αν είναι όντως αυτό τελικά δεν γίνει δεκτό από το δικαστήριο και ταυτιστεί ποιο πράγμα, ταυτιστεί το λογιστικό έλλειμμα που είναι δεκαετιών με το πραγματικό που εγώ που μου αποδίδεται τώρα και τραθώνησε, βεβαίως θα με χρεώσει. Αν μου δεχτεί τέτοια ενοχή το δικαστήριο, θα με χρεώσει και το ποσό αυτό. Για το σύνολο, δηλαδή, θα μου ταυτίσει το έλλειμμα με την υπεξαίρεση. Πράγμα που εγώ όμως νομικά σας το λέω ότι και αυτό το ερευνόμενο έγκλημα δεν βρίσκει έρισμα στο συγκεκριμένο αποδεικτικό υλικό, αφού η ίδια η μάρτυρας, σε αποστροφή της καταθέσεώς της, είπε ότι εγώ τα συγκεκριμένες αναλήψεις χρημάτων δεν μπορώ να πω ότι τα πήρε, αλλά μπορεί να τα έχει χρησιμοποιήσει και συγκεκριμένες δαπάνες. Δηλαδή, η ίδια η μάρτυρας καταραίει από μόνη της, υπονομεύει, αποσύρει δηλαδή, την πραγματική βάση της κατηγορίας που μου αποδίδεται.